Επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων και πρόωρη προσφυγή στις κάλπες προέβλεψε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης από τα Χανιά, όπου μαζί με τον βουλευτή του κόμματος Γιώργο Σταθάκη παρουσίασαν το βράδυ της Παρασκευής το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα εδώ και καιρό. Ζητάμε εκλογές το ταχύτερο δυνατό. Αυτό που φαίνεται τελευταία είναι ότι επιταχύνονται οι πολιτικές εξελίξεις. Όταν βλέπετε την Τρόικα να λέει «δεν ξέρω πότε θα έρθω», υποβάλλοντας με αυτούς τους όρους της στην κυβέρνηση του Νεσεώρα, και αν το συνδυάσουμε αυτό και με την συνάντηση Παπούλια Τσίπρα, Παπούλια Σαμαρά τη Δευτέρα, έχω την εντύπωση ότι μυρίζει επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων. Σήμερα ο κ. Παπαδημούλης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσίαση στους φορείς των Χανίων των προτάσεων του κόμματος για την ανάπτυξη του τουρισμού. Τα Χανιά είναι ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός, αλλά αυτό για να συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέλλον χρειάζεται να δεθεί με την τοπική παραγωγή, με την πρωτογενή παραγωγή και να αναπτυχθεί με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, που σημαίνει ότι πρέπει το brand name της Κρήτης, το brand name των Χανίων να ενισχυθεί, να συνδεθεί με την τοπική παραγωγή, να επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Ο κύριος Παπαδημούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα ανάπτυξης των υποδομών με αιχμή του δόρατος στην αναβάθμιση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Με χαρά σημείωσα ότι συμφωνούμε και στην κατηγορηματική αντίθεση στα κυβερνητικά σχέδια για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου των Χανίων. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να επιδιωχθεί είναι η οδική σύνδεση του αεροδρομίου των Χανίων με έναν αναβαθμισμένο και σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα. Για μια ακόμη φορά καταγράψαμε αυτό το τραγικό έλλειμμα υποδομών που χαρακτηρίζει τους οδικούς άξονες στην Κρήτη και ειδικά το βόρειο οδικό άξονα. Νωρίτερα ο κ. Παπαδημούλης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει αντίληψη ταυτόσιμη με την δικιά μας στα ζητήματα της αποκέντρωσης του κράτους, στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό είναι ένα πολύ θετικό γεγονός. Προσβλέπουμε λοιπόν στην συμπαράσταση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο να προσπαθήσουμε να λύσουμε τέτοια σοβαρά ζητήματα.